Ένα μάτς πολύ δυνατό, με σκληρές μονομαχίες στον αγωνιστικό χώρο. Παλέψατε με σθένος, αλλά δεν ήρθε πάλι το πολυπόθητο γκολ για να πάρετε κάτι από το μάτς, που θα σας έδινε και μεγάλη ψυχολογία ενώπιον των γιορτών. Πιστεύεις ότι πάλι κρίθηκε στην κακή τελική σας προσπάθεια ή την ατυχία, διότι έβγαλε και ο Χουλ πάνω στη γραμμή μια μεγάλη ευκαιρία? Ναι, σίγουρα ήταν ένα μάτς πολύ δυνατό, πολύ σκληρό. Από το πρώτο λεπτό πιστεύω να το κατάλαβαν όλοι. Όσο αφορά τον γκολ που δεν έρχεται, το κυνηγάμε πολλές αγωνιστικές. Δυστυχώς, τι να πω, είναι και τύχη, έχει σίγουρα ένα θέμα τύχη στον γκολ. Προσπαθήσαμε, πιστεύω μας άξιζε ένα γκολ, ειδικά προς το τέλος. Τι να κάνουμε, δεν ήρθε, πάμε για το επόμενο. Είχατε διαβάσει πολύ τον Παναθηναϊκό με τον προπονητή σας, τον κύριο Τσιόλη, και παρουσιάσατε σήμερα αυτήν την εικόνα, παρά το γεγονός ότι προερχόσασταν από αποκλεισμό στο κύπελλο και από ήττα στο πρωτάθλημα, που σημαίνει κακή ψυχολογία? Σίγουρα. Κοιτάξτε, τα παλιά τα αφήνουμε πίσω. Αποκλειστήκαμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Κοιτάξαμε το επόμενο παιχνίδι. Ναι, μιλήσαμε και με τον προπονητή μας μέσα στην εβδομάδα πολύ για το παιχνίδι, κυρίως για τον άξονα του αντιπάλου που από εκεί έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Κλείσαμε τους άξονες, κλείσαμε τους χώρους και δεν κινδυνέψαμε, πιστεύω, σε κάποια φάση πολύ. Ελέγξατε το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπήκατε με ενθουσιασμό στο δεύτερο ημίχρονο. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ακόμα για την ΑΕΛ, ώστε αρχικά να σκοράρει και εν συνεχεία να έρθουν και νίκες που τόσο πολύ επιζητάτε? Τι πιστεύω ότι χρειάζεται? Σίγουρα χρειάζεται τύχη. Στο ποδόσφαιρο παίζει μεγάλο ρόλο και τύχη. Και να είμαστε πιο σίγουροι. Γιατί όπως είδατε και στο κόρνερ, δεν το πιστέψαμε πολύ και μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Από εκεί και πέρα, θα ηρεμήσουμε στις γιορτές και ελπίζω να μας δώσει καινούριο χρόνο. Μήπως το πολύ πάθος και δύναμη που βγάλατε σήμερα στέρισε λίγο καθαρό μυαλό στην τελική πάσα και την τελική προσπάθεια? Διότι βγήκατε νικητές από τις μονομαχίες, αλλά έλειψε κάτι στα τελευταία 20 μέτρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό τώρα. Όπως βλέπετε, έχουμε πολύ ποιοτικούς επιθετικούς. Εμείς κάνουμε τη βρώμικη δουλειά και αυτοί ας έχουν το καθαρό μυαλό. Εντάξει, πιστεύω, όπως σου είπα, το θέμα είναι καθαρά η τύχη.